Λουκά, η ομάδα βρίσκεται στη διαδικασία της προετοιμασίας. Εσείς, απόν λόγω του τραυματισμού σου, είχες τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα παιχνίδια στο Γκομέρση Cup. Τα είδα, εντάξει, είναι ουσιαστικά δύο πρώτα δυνατά φιλικά. Η ομάδα στο πρώτο φιλικό είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά δεν νομίζω να μετράει και η διαφορά που χάσαμε. Στο δεύτερο ήμασταν λίγο πιο βελτιωμένοι. Θέλω να πω ότι αυτά τα δύο φιλικά είναι τα πρώτα και δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Ουσιαστικά η μόνη αλήθεια φαίνεται στις προπονήσεις στην προετοιμασία. Τα φιλικά είναι τελείως υποκειμενικά γιατί τα αποτελέσματα δεν μετράνε τόσο. Εσύ νιώθεις ότι μέρα με τη μέρα η ομάδα βελτιώνεται σε αυτοματισμούς, σε κινήσεις, σε αυτά που ζητάει ο coach? Σίγουρα, γι' αυτό γίνεται και η προετοιμασία. Από ό,τι βλέπω, δεν συμμετέχω, από ό,τι βλέπω γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό που θέλουμε είναι χρόνο και αυτό τον έχουμε για να βελτιωνόμαστε. Η δική σου κατάσταση πώς είναι? Ήρθες σε μια καινούργια ομάδα, αλλά ακόμα είσαι στη διαδικασία της αποθεραπείας. Καταρχήν, πώς πάει ο τραυματισμός και δεύτερον, πώς είσαι στο Παναθηναϊκό, πώς νιώθεις? Πολύ καλύτερα νιώθω και εντάξει, κάνω εντατικές θεραπείες και αρχίζω και έχω ξεκινήσει και μερικές προπονήσεις. Όσον αφορά την ομάδα, νιώθω πάρα πολύ καλά. Όλοι με αγκαλιάσαν πολύ καλά και είμαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα ξεκινήσετε την Ευρωλίγκα παίζοντας σε Κύπρο και Κρήτη. Καλύτερα από το να παίξετε σε ένα άδειο ΆΚΑ, οι τιμωρίες βέβαια ποτέ δεν είναι καλές. Πιστεύεις ότι ο κόσμος στα δύο αυτά νησιά θα σας αγκαλιάσει, θα μπορέσει να σας στηρίξει ώστε να φτάσετε στα επιθυμητά αποτελέσματα? Πιστεύω ότι θα έρθει ο κόσμος. Είναι καλό και για την επαρχία αυτό που γίνεται, να έρθει να δει μια πολύ μεγάλη ομάδα και παράλληλα να δει και Ευρωλίγκα, μια άλλη ομάδα. Είναι πολύ καλό αυτό, τουλάχιστον να παίξουμε με γεμάτο γήπεδο.